Καταρχάς, θα θέλαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη και την αμέριστη συμπαράστασή μας στους δοκιμαζόμενους γείτονες λαούς της Τουρκίας και της Συρίας, που αυτές τις μέρες πλήττονται από το φωνικό σεισμό, μια τραγωδία ανθρωπιστική και φυσική. Μιλάμε για έναν όλεθρο χωρίς τέλος. Εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι το μεγαλύτερο όπλο των λαών. Αν εκλείψει, θα είναι το τέλος του ανθρώπινου γένους. Ο σύνδεσμός μας συγκεντρώνει άμεσα υλικά πρώτης ανάγκης στα γραφεία του Εγνατίας 150. Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε στις πρόσφατες εκλογές συμμετέχει, όπως και το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων του Νομού Θεσσαλονίκης. Συμμετέχουμε γιατί σε αυτά τα χρόνια λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής είδαμε την ενότητα όλων των συνταξιούχων στην πράξη. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι η εγγύηση για τη συνέχιση και την αποτελεσματικότητα των αγώνων. Από τις περικοπές 13 χρόνων στις συντάξιμες αποδοχές μας, την υγεία, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλα μας τα δικαιώματα, καθώς και λόγω του νέου προϋπολογισμού που για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι μειωμένος κατά 243 εκατομμύρια. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ως βελτίωση της ζωής μας τις λεγόμενες αυξήσεις της κυβέρνησης που γίνονται ως εργαλείο προπαγάνδας τη στιγμή που οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια των περικοπών χάσαμε πάνω από 100 δισεκατομμύρια και που σήμερα η αγοραστική μας δυνατότητα μειώνεται δραματικά. Οι συνταξιούχοι δεν ευελπιστούμε να βρούμε σωτήρες ανάμεσα στους ενόχους. Διεκδικούμε με τον αγώνα μας την αποκατάσταση των πληρωμένων και δουλεμένων απολειών. Τα επιδόματα φιλοδορήματα της φιλανθρωπίας τους δεν ξεπλένουν τις αντιασφαλιστικές πολιτικές. Συνάδελφοι, με την παρουσία μας εδώ σήμερα δίνουμε απάντηση στις ψεύτικες υποσχέσεις και απαιτούμε εδώ και τώρα την ικανοποίηση όλων των δίκαιων ετοιμάτων μας, όπως αυτά εκφράζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων του νομού μας.